Μαρίζα, είσαι αθλήτρια του Ιπποκράτη στη ρυθμική γυμναστική. Ναι. Θα ήθελα να πεις πώς αισθάνεσαι που ασχολείσαι με αυτό το πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Είναι ωραίο γιατί πέρα μαζί, είμαστε όλες μαζί και παίρνουμε πολύ χρόνο και μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Προπονήτριά σου? Η κυρία Σμαρέβα. Θεωρείς ότι σε βοηθάει σε αυτό που κάνεις? Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσεις και όταν μεγαλώσεις ή κάποια στιγμή θα σταματήσεις τη ρυθμική? Δεν ξέρω, θα δούμε. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Θάλια. Θάλια. Πόσα χρόνια κάνεις σε ρυθμική γυμναστική? 5 χρόνια. 5 χρόνια. Έχεις πάει σε αγώνες? Όχι, δεν έχω πάει. Ήταν να πάμε, αλλά λόγω κορονοϊού δεν πήγαμε. Λόγω του κορονοϊού λοιπόν μείνατε μέσα. Πώς σου φάνηκε αυτό το μεγάλο διάστημα χωρίς προπόνηση? Ήταν δύσκολο. Κάναμε μαθήματα μέσω βίντεο κλήσης, αλλά δεν ήταν σαν να είμαστε όλοι μαζί από κοντά να την κάνουμε. Έχεις δίκιο. Καμία σχέση η πραγματικότητα με τη βίντεο κλήση. Ναι. Επόμενος στόχος, αγωνιστικός στόχος, έχεις κάποια σκέψη με την προπονήτριά σου, κάποια αγώνες? Εύχομαι να πάμε στους αγώνες, να γίνει τον Οκτώβριο και να πάνε όλα καλά. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Πώς σε λένε? Ευαγγελία. Ευαγγελία, πόσα χρόνια κάνεις ρυθμική γυμναστική? 1,5. 1,5 χρόνο. Θεωρείς ότι η ρυθμική γυμναστική είναι ένα άθλημα για τα κορίτσια? Ναι. Τι είναι αυτό που κάνει ένα κορίτσι να θέλει να ασχοληθεί με τη ρυθμική? Τι είναι αυτό που του τραβάει το ενδιαφέρον? Ότι μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, ότι μαθαίνεις να γυμνάς, έτσι, ναι. Να αποκτάς ευληγησία. Θεωρείς ότι η κυρία Σμαραγδή σας έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα και θα μάθεις και ακόμα περισσότερα? Ναι, πάρα πολλά. Τόνια, ξέρω ότι είσαι μια πολύ καλή αθλήτρια. Έχουμε ξαναμιλήσει. Πώς πέρασες αυτό το διάστημα μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις? Γιατί εσύ πήγαινες αγώνες και προφανώς θα σου κόστησε αυτό το κλείσιμο, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν λίγο δύσκολα γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τόσες πολλές ασκήσεις. Αλλά δουλέψαμε πάρα πολύ κοιλιακούς, δύναμη και ήταν καλό αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή το άθλημα που κάνετε είναι πολύ τεχνικό, έτσι το γνωρίζω, οπωσδήποτε θα σας κράτησε πολύ μακριά από τις επιδόσεις που έχετε, έτσι δεν είναι? Ναι. Επόμενοι αγωνιστικοί στόχοι, υπάρχουν φέτος αγώνες ή λόγω του κορονοϊού έχουν αναβληθεί όλα? Φέτος δεν ξέρω αν θα πάμε, είναι άνδες πιο μεγάλες, αλλά του χρόνου ελπίζω πως ναι. Σου εύχομαι ολόψυχα του χρόνου τέτοιες μέρες να γυρίσεις με ένα μετάλλιο από τους Πανελλήνιους Αγώνες. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Νικολέτα Ποίτου. Νικολέτα, ξέρω και εσένα, σε γνωρίζω, έχει εξίσου μια εξαιρετική αθλήτρια. Πώς πήγε φέτος η χρονιά? Δυστυχώς μας κλείσανε μέσα 3 μήνες. Παρ' όλα αυτά, σε βλέπω εδώ, συνεχίζεις. Θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις το μέλλον, τη συνέχεια μετά από αυτή τη δοκιμασία που περάσαμε όλοι. Ελπίζω και εμείς του χρόνου να πάμε και εμείς αγώνες και να ανοίξουν και τα στάδια, γιατί πρέπει να κάνουμε και πιο πολύ προπόνηση για να ετοιμαστούμε για το μέλλον. Κάποιοι αγώνες τώρα κοντά υπάρχουν ή τοπικοί? Τον Οκτώβριο μεγάλη... μπορεί να πάμε. Σε ποια περιοχή σας έχουν ενημερώσει? Στο Λαύριο. Στο Λαύριο. Είναι αγώνες πανελλήνιο επίπεδου ή διασυλλογικοί? Νομίζω πανελλήνιο. Βιβί, είσαι και εσύ μια εξαιρετική αθλήτρια του Ιπποκράτη στη ρυθμική γυμναστική. Θα ήθελα να μου πεις η εμπειρία αυτών των 3 μηνών που ήσουν μακριά από το άθλημα που αγαπάς τόσο πολύ. Για να πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε και τόσο πολύ που ήμασταν μακριά από τις φίλες μας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλές ασκήσεις. Αλλά ήταν για το καλό μας και για την υγεία μας, οπότε... Προετοιμάζεστε τώρα σε ανοιχτό χώρο, έτσι, λόγω των μέτρων. Ναι. Θεωρείς ότι μπορεί να κάνει μια αθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής προπόνηση σε ένα ανοιχτό χώρο όπως είμαστε εδώ στο στάδιο Ανταγόρας, ή θέλετε τον δικό σας χώρο, τον κλειστό χώρο? Προτιμάμε το δικό μας χώρο. Και... Ναι. Για ποιους λόγους δεν μπορεί να γίνει η συγκέντρωση που απαιτείται λόγω της παρουσίας πολλών άλλων αθλητών? Δεν έχει το κατάλληλο δάπεδο. Σωστά. Αυτό. Τι συγκέντρωση αυτό. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι ολόψυχα καλή πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Πώς σε λένε? Ειρήνη. Ειρήνη, είσαι και εσύ μια από τις αθλήτριες που έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας δίνετε μια τόσο πολύ ωραία συνέντευξη σήμερα. Θεωρείς ότι ο κορονοϊός θα σταθεί εμπόδιο στις μελλοντικές σας επιδιώξεις ή θα το ξεπεράσετε με τη βοήθεια των προπονητών σας εδώ στην ομάδα? Νομίζω ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε με τη βοήθεια των προπονητών μας. Αυτό το χρονικό διάστημα απουσίας
σε επηρέασε προσωπικά ή ήταν κάτι που μέσω του ίντερνετ, που όπως είπανε προηγούμενος συναθλήτριά σου, το προσπαθήσατε να το καλύψετε, ή πραγματικά πρέπει να γίνεται προπόνηση διαζώσης όπως τώρα? Εντάξει, μας επηρέασε λίγο γιατί ήταν αρκετός ο καιρός, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Λαμβάνετε τα μέτρα ασφαλείας που προτείνονται από το Υπουργείο Υγείας και τη Γενική Γραμματεία για την προστασία σας. Μαρία, γνωρίζω ότι και εσύ είσαι μια πολύ καλή αθλήτρια. Εξαιρετική αθλήτρια, θα έλεγα. Πώς πήγε η φετινή χρονιά μέχρι το σημείο που μας σταματήσαν όλους να ασχολούμαστε με αγωνιστικές τις δραστηριότητες? Ήταν αρκετά δύσκολο για μας, γιατί χρειαζόμασταν περισσότερες ώρες προπόνησης. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αρκετές ώρες μέσω της βιντεοκλήσης που κάναμε καθημερινά. Όμως προσπαθήσαμε να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα, πιστεύω. Και τώρα που σιγά σιγά ξανανοίξανε τα γυμναστήρια, θα τα πούμε ακόμη καλύτερα. Στο άμεσο μέλλον υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που θα θέλεις να λάβεις μέρος, ή δυστυχώς λόγω του κορονοϊού έχουν μπλοκαριστεί όλες οι εκδηλώσεις? Έχουν μπλοκαριστεί. Ήταν να γίνει το φεστιβάλ που θα έπαιρνα συμμετοχή τον Ιούνιο. Όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, οπότε αναβάλλεται και ίσως να γίνει του χρόνου. Σου εύχομαι του χρόνου να είσαι σε αυτούς τους αγώνες που τόσο πολύ θέλεις και να μας φέρεις μεγάλη διακρίση στο νησί. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Ειρήνη. Ειρήνη, γνωρίζω ότι είσαι μια αθλήτρια, όπως και κάποιες άλλες συναθλήτριες, οι οποίες συμμετέχει σε πρωταθλήματα. Ναι. Θα μου πεις, αυτή η εμπειρία, η μοναδική, πώς σου φάνηκε, ας πούμε, η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες που πήρες μέρος? Είναι πολύ ωραία, είναι μοναδικές εμπειρίες αυτές και πραγματικά το ζεις εκείνη τη στιγμή, γιατί βλέπεις και τους κριτές. Επίσης και η Τόνια της άρεσε πολύ. Αυτά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή η αποχή, η αναγκαστική, υποχρεωτική αποχή που μας επέβαλαν λόγω του κορονοϊού, θα σε επηρεάσει για τις μελλοντικές σου αγωνιστικές δραστηριότητες, ή θεωρείς ότι με τη βοήθεια της κυρίας Χατζηνικόλα θα τα ξεπεράσεις πιο γρήγορα? Λίγο επηρεάζει, γιατί είναι δύσκολα από η προσαρμογή, online, έτσι. Και αυτά. Είναι δύσκολο, αλλά με την προπόνητριά μας τα καταφέρνουμε. Τόνια, θα ήθελα να σε ρωτήσω μια ερώτηση, η οποία θα πρέπει να απαντηθεί από σένα, γιατί είσαι και εσύ εμπειρία αθλήτρια. Η εμπειρία των αγώνων, ένα μικρό κορίτσι σαν και σένα, τι προσφέρει και στην ψυχολογία της, αλλά και στο αθλητικό τρόπο που πρέπει να σκέφτεται για να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει? Καταρχήν, δεν θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ άγχος. Την πρώτη φορά σίγουρα έχουμε. Αλλά με τον καιρό φεύγει το άγχος και στους αγώνες είμαστε πιο ελεύθερες και μπορούμε και τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Το άγχος σε ποιους τομείς επιδρά, θεωρείς, περισσότερο? Έχεις δει σε σένα πάνω, σε συναθλήτριά σου, γιατί ξέρετε έχετε και ομαδικά, έτσι, ομαδικές επιδείξεις να κάνετε. Πώς ξεπνάει η μία ή η άλλη, πώς βοηθάει η μία την άλλη σε αυτό το θέμα του άγχους που είναι πολύ σημαντικό? Μιλάτε μεταξύ σας, με την προπονήτριά σας? Ναι, μιλάμε, προσπαθούμε να ξεχάσουμε και να μην λέμε «Α, μπορεί να μου φύγει» και τέτοια, και να έχουμε θετικές σκέψεις για να μας πετύχουν όλα. Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα σε όλα τα κορίτσια που είστε στον αγωνιστικό τομέα αυτού του πολύ ωραίου αθλήματος της ρυθμικής γυμναστικής? Ναι, να προσπαθούν συνεχώς, να μην το παρατάνε και να είναι πάντα δυνατές. Κυρία Χατζηνικολάου, καταρχάς συγχαρητήρια για τα κορίτσια σας. Είναι εξαιρετικές ως άνθρωποι και μετά ως αθλήτριες. Πώς πήγε η φετινή χρονιά για τον Ιπποκράτη? Δόξα τω Θεώ, στον έναν αγώνα που πήγαμε τον Μάρτιο, πετύχαμε τους στόχους μας. Ευελπιστούμε του χρόνου να γίνουν οι αγώνες κανονικά και να μπορούμε να πάμε περισσότερα παιδιά. Δυστυχώς, ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών απήχατε από τις προπονήσεις, όπως όλα τα υπόλοιπα σωματεία. Αυτό θεωρείτε ότι θα επιδράσει αρνητικά για τη μελλοντική πορεία των παιδιών? Σίγουρα θα επιδράσει αρνητικά. Ήδη έχουν μείνει αρκετό καιρό εκτός γηπέδου. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιες ασκήσεις δυσκολίας δεν μπορούσαμε να τις δουλέψουμε, γιατί δεν είχαμε το χώρο τον απαιτούμενο. Και σίγουρα σε αυτά, στο χειρισμό των οργάνων περισσότερο, θα έχουν μείνει λίγο πίσω τα παιδιά. Αλλά αυτό με προπόνηση και με πολλή δουλειά, που δεν τις φοβάμαι γιατί είναι πολύ δουλευταρούδες όλες, θα το πετύχουμε.
Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα για φέτος υπάρχει δυστυχώς λόγω των προβλημάτων. Συζητιέται να πραγματοποιηθούν οι αγώνες κανονικά φέτος. Συζητιέται να γίνει το φεστιβάλ το Σεπτέμβριο και τα διασυλλογικά τον Οκτώβριο. Τώρα περιμένουμε και εμείς εντολές.